Γεια σας. Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με το πρώτο μέρος της θεωρίας της πυθούς. Η πυθό είναι το σύνολο από τις δραστηριότητες στις οποίες προβαίνουμε, δραστηριότητες λόγου, για να πείσουμε τους άλλους. Θα δούμε λοιπόν συγκεκριμένα με ποιους τρόπους μπορούμε να πείσουμε τους άλλους. Και για κάθε έναν από αυτούς τους τρόπους θα δούμε ποια είναι τα εργαλεία του, ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ομιλητής, αυτός που θέλει να πείσει. Τρόποι και μέσα πειθούς λοιπόν. Οι τρόποι που πείθουμε τους άλλους είναι τρεις. Ο πρώτος τρόπος είναι να ενεργοποιήσουμε το μυαλό του δέκτη μας, να επικαλεστούμε δηλαδή τη λογική του, τον τρόπο που σκέφτεται. Ο δεύτερος τρόπος είναι να προκαλέσουμε συναισθήματα. Και όταν λέμε συναισθήματα, το μυαλό πάει στη συγκίνηση συνήθως. Όχι, δεν είναι καν ο πιο συνηθισμένος τρόπος. Είναι φυσικά και η συγκίνηση μέσα σε αυτούς. Θα δούμε όμως ότι είναι και άλλα πράγματα. Είναι ο φόβος, είναι η συμπάθεια, είναι πολλά πράγματα. Τρίτος τρόπος είναι να επικαλεστούμε το ήθος, την ηθική, δηλαδή το αξιακό σύστημα του δέκτη μας. Όλα αυτά θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Ας ξεκινήσουμε με την λογική. Η επίκληση στη λογική είναι ο πιο ισχυρός από τους τρεις τρόπους πειθούς και χρησιμοποιεί ως εργαλεία τα τεκμήρια και τα επιχειρήματα. Επιχειρήματα ή αλλιώς συλλογισμοί είναι το πιο ισχυρό από τα πιστικά εργαλεία της λογικής. Ωστόσο, στην καθημερινότητά μας έχω την αίσθηση ότι πιο συχνά χρησιμοποιούμε το τεκμήριο. Εμείς όμως δεν θα ασχοληθούμε με την καθημερινότητα, θα ασχοληθούμε με το μάθημα των νέων ελληνικών. Να πω ότι η θεωρία της πειθούς και ειδικά το κομμάτι της λογικής έχει αξία όχι μόνο φιλολογικά, αλλά και φιλοσοφικά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο της φιλοσοφίας η πειθό και η λογική ιδιαίτερα. Και οι συλλογισμοί, η θεωρία των συλλογισμών, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια αυτού του μεγάλου κεφαλαίου. Προχωρούμε. Είπαμε ότι πρώτο εργαλείο της επίκλησης στη λογική είναι τα τεκμήρια. Άρα, στον τρόπο πειθούς λογική, ένα από τα δύο βασικά μέσα πειθούς είναι το τεκμήριο. Και το άλλο, είπαμε, είναι το επιχείρημα. Τεκμήριο θεωρείται ένα παράδειγμα που θα φτιάξουμε. Πραγματικό, εμπνευσμένο δηλαδή από την πραγματική ζωή, ή φανταστικό παράδειγμα, αρκεί να είναι καλοφτιαγμένο και πιστικό. Είναι στατιστικά στοιχεία που μπορούμε να επικαλεστούμε. Όταν λοιπόν λέμε ότι για να πείσουμε κάποιον ότι μια ασθένεια στατιστικά έχει ποσοστά θνητότητας υψηλά, άρα αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την ασθένεια κινδυνεύει να πεθάνει, τότε επικαλούμαστε ένα τεκμήριο, το στατιστικό που προφανώς βρήκαμε σε κάποια επίσημη πηγή. Άλλα επιστημονικά δεδομένα επίσης μπορούν να θεωρηθούν τεκμήρια, όπως για παράδειγμα συμπεράσματα, πορίσματα συνεδρίων ή επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις. Γενικές παραδεκτές αλήθειες, αλήθειες που τις δεχόμαστε όλοι. Γνωμικά, που αποτυπώνουν αν θέλετε την λαϊκή σοφία, την σοφία των προγόνων μας κυρίως, γιατί τα γνωμικά συνήθως αναφέρω στο παρελθόν. Και τέλος αυθεντίες, δηλαδή τοποθετήσεις, απόψεις, που έχουν εκφράσει σημαντικοί άνθρωποι. Βάλτε στο μυαλό σας έναν αστερίσκο στο θέμα αυθεντία, γιατί στο τέλος της σημερινής παράδοσης έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Την αυθεντία θα τη συναντήσουμε και αλλού, σε μια διαφορετική μορφή, και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε πότε η αυθεντία ως τεκμήριο που συζητάμε τώρα και η αυθεντία που θα τη συναντήσουμε κάπου αλλού, πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, πώς μπορούμε να την ξεχωρίσουμε και ποια από τις δύο έχει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία. Θα το δούμε αυτό στο τέλος της σημερινής παράδοσης. Πάμε παρακάτω τώρα στα επιχειρήματα. Ένα σύντομος ορισμός
Επιχείρημα ή συλλογισμός είναι μια σειρά από λογικές προτάσεις που καταλήγουν σε ένα επίσης λογικό συμπέρασμα. Συνήθως τις προτάσεις αυτές τις βάζουμε σε μια σειρά κλιμακωτή, σχηματίζουμε δηλαδή μια σκαλίτσα, ξεκινάμε από κάπου, προχωρούμε κάπου αλλού, κάπου αλλού, κάπου αλλού, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα και εδώ το συμπέρασμα, όπως βλέπετε μπροστά σας, το ονομάζω αναπότρεπτο, ένα συμπέρασμα που δεν μπορεί να αποτραπεί. Αν το συμπέρασμα δεν είναι αναπότρεπτο, τότε ο συλλογισμός μας δεν είναι σωστός. Έχει σφάλμα. Αυτό όμως θα το δούμε σε άλλο μάθημα. Το πότε ένας συλλογισμός είναι καλός και πότε όχι. Θα κάνουμε μια χωριστή παράδοση που θα έχει να κάνει με την αξιολόγηση των επιχειρημάτων και των τεκμηρίων που είπαμε νωρίτερα. Ας μείνουμε όμως στα επιχειρήματα. Συλλογισμοί ή επιχειρήματα είναι μια σειρά από λογικές προτάσεις που καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Τα επιχειρήματα έχουν διμερή δομή, αποτελούνται από δύο μέρη. Το είπαμε και στον ορισμό. Μια σειρά από λογικές προτάσεις από τη μια και ένα συμπέρασμα από την άλλη. Αυτά είναι τα δύο μέρη. Οι προτάσεις, οι λογικές που, αν θέλετε, κάνουν το setup, το στήσιμο του συλλογισμού μας, λέγονται προκείμενες. Μπορεί να είναι μία μόνο προκείμενη, μπορεί να έχουν και περισσότερες. Δύο, τρεις, τέσσερις, δεν υπάρχει περιορισμός. Το δεύτερο μέρος είναι το συμπέρασμα, που αν θέλετε έχει και την υψηλή αξία, είναι το ζητούμενο του επιχειρήματος. Θα δούμε παρακάτω παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το καθένα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν συλλογισμό, αποτελείται από δύο προκείμενες, δύο λογικές προτάσεις και φυσικά το ένα και μοναδικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτές. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα η Ελλάδα δεσμεύεται να εφαρμόζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η πρώτη προκείμενη είναι μια γενική αλήθεια, μια συνθήκη που ισχύει και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια σειρά εγγράφων που έχουν υπογράψει, δεσμεύονται να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μια σειρά από ευρωπαϊκούς νόμους. Νόμοι που έχουν ισχύει δηλαδή σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτό το σύνολο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, το συμπέρασμά μας από τις δύο προκείμενες αυτές είναι ότι και η Ελλάδα υπόκειται ακριβώς την ίδια δέσμευση να εφαρμόζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε μια γενική αλήθεια λοιπόν που ισχύει για τις ευρωπαϊκές χώρες, ενσωματώσαμε και την Ελλάδα. Και η Ελλάδα ανοίξει αυτό το σύνολο, άρα και η Ελλάδα υπόκειται στην ίδια συνθήκη, στον ίδιο κανόνα. Τώρα, τι ασκήσεις μπορεί να συναντήσουμε με συλλογισμούς. Μπορεί να μας ζητηθεί να εντοπίσουμε ένα συλλογισμό μέσα σε μια παράγραφο. Ας πούμε, στην πρώτη, δεύτερη, στην πέμπτη παράγραφο αυτού του κειμένου αναζητήστε τον συλλογισμό. Φυσικά η πρώτη άσκηση που μπορεί να συναντήσουμε είναι να εντοπίσουμε γενικά τον τρόπο πειθούς, λογική, συνέστημα ή ήθος, αυτό που είπαμε στην αρχή, θα το δούμε όμως παρακάτω. Για τον συλλογισμό όμως μπορεί να έχουμε να τον εντοπίσουμε μέσα σε μια παράγραφο. Σε αυτή την περίπτωση, αναζητούμε το συμπέρασμα, ξεκινάμε πρώτα από αυτό και στη συνέχεια αναζητούμε τις προκείμενες. Βρίσκουμε λοιπόν την πρόταση που αποτελεί την κατάληξη του συλλογισμού, το συμπέρασμά μας και στη συνέχεια ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η πρώτη, η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, όσες υπάρχουν προκείμενες. Και έτσι εντοπίζουμε την τυπική δομή ενός επιχειρήματος μέσα σε μια παράγραφο ή σε ένα σύντομο κείμενο. Υπάρχει όμως περίπτωση να μας ζητηθεί να εντοπίσουμε την τυπική δομή ενός επιχειρήματος και σε ένα μεγαλύτερο κείμενο. Θα το εξετάσουμε και αυτό. Πάμε να δούμε τα τρία βασικά είδη συλλογισμών. Οι συλλογισμοί μπορεί να είναι τριών ειδών. Μπορεί να είναι, μου αρέσουν οι λέξεις παραγωγή, επαγωγή και αναλογία. Παραγωγικός συλλογισμός είναι ένας συλλογισμός σαν αυτό που είδαμε λίγο πριν. Ξεκινάει από μια γενική τοποθέτηση, μια γενική
αλήθεια και καταλήγει σε ένα ειδικότερο συμπέρασμα. Θυμίζω, θα δούμε και παρακάτω άλλα παραδείγματα, το παράδειγμα που είδαμε πριν, ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στην ίδια ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Ελλάδα ανήκει σε αυτές τις χώρες, άρα και η Ελλάδα υπόκειται στην ίδια νομοθεσία. Από το γενικό κανόνα που ισχύει για όλες τις χώρες, καταλήξαμε σε ένα ειδικότερο συμπέρασμα για μία από αυτές τις χώρες, την Ελλάδα. Δεύτερη περίπτωση είναι ο επαγωγικός συλλογισμός, ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή, εξετάζουμε πολλές ειδικές περιπτώσεις, φανταστείτε σαν να πειραματιζόμαστε, δοκιμάζουμε. Στην Ελλάδα ισχύει αυτό, ναι. Στη Γερμανία ισχύει αυτό, ναι. Στην Ιταλία επίσης, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Και αφού εξετάσουμε πολλές περιπτώσεις, αποφασίζουμε ότι είναι ασφαλές να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που θα αποτελεί κανόνα. Αφού ισχύει σε όλες τις χώρες, άρα τελικά μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ισχύει σε όλες τις χώρες. Από μια ειδική, πολλές μάλλον ειδικές τοποθετήσεις, καταλήγω σε ένα γενικό συμπέρασμα, σε ένα καθολικό συμπέρασμα. Η τελευταία περίπτωση είναι ο αναλογικός συλλογισμός. Δηλαδή, εξετάζω μία περίπτωση, δεν ξέρω τι θα συμβεί σε αυτήν και προσπαθώ να την συγκρίνω, αυτό σημαίνει αναλογία, σύγκριση, με μία παρόμοια περίπτωση, της οποίας το αποτέλεσμα το ξέρω ήδη. Η περίπτωση που λέω στους μαθητές μου είναι ότι ο Κώστας συνελήφθη να κάνει την τάδε παράβαση και τιμωρήθηκε με μία μέρα αποβολή. Αυτό έγινε πριν λίγες μέρες. Χθες και η Μαρία υπέπεσε στο ίδιο παράπτωμα, μάλλον και αυτή θα έχει την ίδια ποινή. Θα της επιβληθεί η ίδια ποινή. Συγκρίνω δύο ίδιες περιπτώσεις. Όπως λέω εδώ στην διαφάνεια που έχετε μπροστά σας, ο αναλογικός συλλογισμός από μία ειδική περίπτωση βγάζει ένα συμπέρασμα για μια άλλη ειδική περίπτωση, από το ένα ειδικό στο άλλο. Είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Είναι μια σύγκριση δύο παρόμοιων περιπτώσεων. Μια που ξέρω ήδη τι έχει, πώς έχει καταλήξει και μια καινούρια που με ενδιαφέρει να αποφασίσω τι θα συμβεί τώρα. Όχι να αποφασίσω, να συμπεράνω, να διαπιστώσω. Ας δούμε τώρα παραδείγματα για αυτά τα είδη συλλογισμών. Ο παραγωγικός συλλογισμός είναι ο πιο βέβαιος συλλογισμός. Οι προκείμενες λοιπόν του συλλογισμού μας είναι όλα τα μέλη του συλλόγου, ενός αθλητικού συλλόγου, γυμνάζονται καθημερινά. Οι αδερφές Πετροπούλου είναι μέλη του συλλόγου, άρα και οι κοπέλες αυτές, οι αδερφές Πετροπούλου, γυμνάζονται καθημερινά. Η πρώτη προκείμενη είναι ένας γενικός κανόνας. Όσοι ανήκουν σε αυτό το σύλλογο, όλοι γυμνάζονται. Καθημερινά. Εξετάζω τώρα μια ειδική περίπτωση. Απομονώνω κάποια μέλη αυτής της μεγαλύτερης ομάδας, αυτού του συνόλου που ανέφερα στην αρχή. Οι αδερφές Πετροπούλου, λοιπόν, ανήκουν σε αυτό το σύλλογο. Αφού, λοιπόν, όλοι γυμνάζονται καθημερινά και αφού αυτά τα κορίτσια είναι μέλη αυτού του συλλόγου, άρα και αυτές καθημερινά γυμνάζονται. Στον παραγωγικό συλλογισμό, εφόσον αυτός φυσικά έχει συνταχθεί σωστά, το συμπέρασμα είναι βέβαιο. Δεν χωρεί αμφισβήτηση. Γιατί όταν ένας κανόνας λέει όλα τα μέλη, γυμνάζονται καθημερινά, και εγώ απομονώνω δύο από αυτά τα μέλη, τότε είναι βέβαιο ότι αυτά τα δύο μέλη ανήκουν στα όλα που ανέφερα πριν, άρα καθημερινά γυμνάζονται. Το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα, συγγνώμη, είναι βέβαιο. Δεν μπορούμε να πούμε όμως το ίδιο για τον επαγωγικό συλλογισμό. Βλέπουμε ένα παράδειγμα. Ο μαθητής Κ στο τμήμα Γ4 είναι άριστος. Ο μαθητής Λ του Γ4 είναι άριστος. Και ο μαθητής Ξ του Γ4 είναι άριστος. Θα μπορούσα να συνεχίσω. Να υποθέσω ότι το τμήμα Γ4 έχει 20 μαθητές και να πάρω άλλους 4, 5, 10. Το συμπέρασμα αυτού του συλλογισμού είναι, άρα όλοι οι μαθητές του Γ4 είναι, η λέξη που μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό είναι άριστη. Ωστόσο, μπορώ μόνο εξετάζοντας 3, 4, 5 από τους μαθητές να καταλήξω στο συμπέρασμα. Σε αυτή την περίπτωση,
Το συμπέρασμα δεν είναι βέβαιο. Για να είναι απόλυτα επιβεβαιωμένος ο επαγωγικός συλλογισμός, ή μάλλον το συμπέρασμά του να είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο, πρέπει να εξετάσω όλες τις ισχύουσες περιπτώσεις. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι εφικτό. Φανταστείτε ένα περιβάλλον στο οποίο ο επαγωγικός συλλογισμός είναι συχνός. Είναι η επιστήμη. Ο επαγωγικός συλλογισμός στην πραγματικότητα καθρεφτίζει, αντικατοπτρίζει τι άλλο τα πειράματα. Οι επιστήμονες λοιπόν πραγματοποιούν πειράματα. Και το πείραμα το επαναλαμβάνουν και αν δουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το πείραμα έχει την ίδια κατάληξη, τότε διατυπώνουν ένα γενικό επιστημονικό κανόνα. Δεν μπορούν όμως να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι οι κανόνες επιστημονικοί δεν έχουν και εξαιρέσεις. Δεν έχουν και περιπτώσεις δηλαδή που το πείραμα θα καταλήξει διαφορετικά. Για εκτός φυσικά και αν έχουν την πολυτέλεια να δοκιμάσουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Περίπτωση γεγονός αρκετά σπάνιο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό εύκολα. Τέλος πάντων, δεν θα επιμείνουμε, εδώ μιλάμε για ασκήσεις λόγου, λογικής και γραπτού λόγου, οπότε δεν θα επιμείνουμε περισσότερο. Ο επαγωγικός συλλογισμός ξεκινάει εξετάζοντας μεμονωμένες περιπτώσεις και καταλήγει σε έναν γενικό κανόνα. Το συμπέρασμα είναι πιθανό, αλλά αυτό να σας πω την αλήθεια δεν μας αφορά και πάρα πολύ στην εξέταση. Δεν επηρεάζει πολύ τη μορφή της εξέτασης. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση των επαγωγικών συλλογισμών. Αλλά αυτό, όπως είπαμε, θα αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης διδασκαλίας. Τρίτη περίπτωση συλλογισμού είναι η αναλογία. Ο αναλογικός συλλογισμός τα τελευταία χρόνια τίνει να διδάσκεται όχι ως μια ανεξάρτητη κατηγορία συλλογισμών, αλλά ως μια υποκατηγορία των επαγωγικών συλλογισμών. Δεν θα το κάνουμε έτσι σήμερα. Ένα παράδειγμα, κάποια καλή μαθήτρια βραβεύτηκε, η ελπίδα είναι καλή μαθήτρια, άρα η ελπίδα είναι πιθανό να βραβευτεί. Αυτό που είπαμε και πρωτήτερα με τις ποινές, εδώ το βλέπουμε με βραβεύσεις. Ξέρουμε μια μαθήτρια που βραβεύτηκε, ξέρουμε ότι και η ελπίδα έχει παρόμοια συμπεριφορά και παρουσία, άρα μάλλον και η ελπίδα θα βραβευτεί. Συγκρίνουμε δύο παρόμοιες περιπτώσεις, μία που ήδη ξέρουμε που κατέληξε και μία για την οποία προσπαθούμε να εικάσουμε, να φανταστούμε που θα καταλήξει. Τώρα, υπάρχει περίπτωση σε ένα ολόκληρο κείμενο 3, 4, 5 παραγράφων να μας ζητηθεί να εξετάσουμε την παραγωγική ή επαγωγική πορεία, τη συλλογιστική πορεία ενός ολόκληρου κειμένου. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για μια μικρή παράγραφο 5, 10, 12 γραμμών. Μιλάμε για ένα κείμενο μεγάλο, μεγαλύτερο. Στην περίπτωση αυτή που έχει απαντηθεί σε θέματα εξετάσεων, πρέπει να εξετάσουμε πού βρίσκεται η κύρια ιδέα. Η κύρια ιδέα του κειμένου παίζει το ρόλο του συμπεράσματος. Αν λοιπόν το κείμενό μας ξεκινάει από την αρχή με την κεντρική ιδέα την οποία θέλει να υποστηρίξει ο συγγραφέας του κειμένου μας, τότε θεωρούμε ότι η συλλογιστική πορεία είναι παραγωγική. Ξεκίνησε δηλαδή με την διαπίστωση τη μεγάλη, το κανόνα, και από εκεί και πέρα εκθέτει σκέψεις που την υποστηρίζουν. Αν όμως η κύρια ιδέα, το απόσταγμα, αν θέλετε, του κειμένου, βρίσκεται προς το τέλος του κειμένου, ενδεχομένως ακόμα και στον επίλογο, τότε θα θεωρήσουμε ότι ο συγγραφέας μας ανέπτυξε κάποιες σκέψεις και σταδιακά μας οδήγησε εκεί που ήθελε να καταλήξει εξ αρχής. Άφησε λοιπόν την κατάληξη για το τέλος. Τότε θεωρούμε ότι η περίπτωσή μας είναι μια συλλογιστική πορεία επαγωγική. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Θέλει ωστόσο αρκετή γνώση, εξάσκηση και συγκέντρωση. Εδώ τώρα μια μικρή παρένθεση. Ξεχάστε για λίγο την επαγωγή, την παραγωγή και την αναλογία. Ξεχάστε και τα υπόλοιπα που είπαμε πριν. Να δούμε τα είδη των συλλογισμών, μια απλή αναφορά θα κάνω, ως προς το είδος των προτάσεων.
είναι μια παράλληλη κατηγοριοποίηση, δεν επηρεάζει όσα είπαμε πριν. Ένας συλλογισμός μπορεί να θεωρηθεί υποθετικός αν έχει μέσα ένα αν, μια υποθετική πρόταση. Μπορεί να θεωρηθεί διαζευκτικός αν έχει μέσα μια διάζευξη. Τι θα πει διάζευξη? Ή το ένα ή το άλλο. Αν μας βάζει να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο. Αν έχουμε έστω και μια πρόταση στο συλλογισμό μας που έχει ένα ή, ένα είτε. Ένα είτε-είτε. Τέλος πάντων, οποιαδήποτε μορφή διάζευξης, τότε λέγεται διαζευκτικός. Και τέλος, ονομάζεται κατηγορικός, αν περιέχει κατηγορικές προτάσεις. Προτάσεις δηλαδή, οι οποίες είναι σαν αυτές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Με την βασική κύρια δομή του λόγου που χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία μας. Ας αφήσουμε τώρα τη λογική και όλα όσα είπαμε νωρίτερα κατά μέρος και ας πάμε στον δεύτερο τρόπο πειθούς, στην επίκληση στο συναίσθημα. Επίκληση στο συναίσθημα ονομάζουμε την προσπάθεια του πομπού, του ανθρώπου που μιλάει ή γράφει, να πείσει τον δέκτη ενεργοποιώντας συναισθήματα, κάνοντάς τον να νιώσει πράγματα. Τι να νιώσει? Είπαμε και νωρίτερα στο ξεκίνημα αυτής της διδασκαλίας ότι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας για συναίσθημα είναι η συγκίνηση. Όμως, συναισθήματα είναι και η αγάπη, είναι το ενδιαφέρον, είναι ο φόβος, είναι η αγωνία, είναι η ευχάριστη διάθεση, το γέλιο, η χαρά, η ψυχική εφορία που λέμε. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κάποιος για να ενεργοποιήσει όλα αυτά τα συναισθήματα είναι αυτά που βλέπετε μπροστά σας. Είναι η ποιητική γλώσσα. Τι σημαίνει ποιητική γλώσσα? Γλώσσα που είναι στολισμένη με διάφορα ακουσμητικά στοιχεία. Γλώσσα που ξεφεύγει από την κυριολεξία, χρησιμοποιεί μεταφορικό λόγο δηλαδή. Περιγραφές. Οι περιγραφές είναι προσπάθεια να συγκινήσουμε τους άλλους ή να τους κινητοποιήσουμε. Η αφήγηση, να εξιστορήσουμε δηλαδή κάτι, ένα φανταστικό ή πραγματικό περιστατικό. Η χρήση χιούμορ. Πάντα πετυχαίνουμε ευκολότερα τους στόχους μας αν ο δέκτης μας χαμογελάσει. Η ηρωνία, που έχει και αυτή η ειδική αξία. Και τέλος τα ρητορικά ερωτήματα. Δηλαδή ερωτήματα που στόχο έχουν όχι να εκμεύσουν απαντήσεις από τον δέκτη, αλλά να τον βάλουν να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να δαπανίσει χρόνο και να έρθει σιγά σιγά προς το μέρος μας, προς την άποψη τη δική μας. Τέλος. Η επίκληση στο ήθος είναι ο τελευταίος από τους τρεις βασικούς τρόπους πειθούς. Επίκληση στο ήθος, στην πραγματικότητα, πρόκειται για την προσπάθειά μας να πείσουμε τον δέκτη μας, επικαλούμενοι, όπως είπα νωρίτερα, το αξιακό του σύστημα. Ήθος είναι ένα σύνολο από κανόνες και συμπεριφορές, έχουν να κάνουν με τη διάκριση του σωστού και του λάθους και έχουμε τρεις υποδιαιρέσεις. Μπορούμε να επικαλεστούμε το ήθος του πομπού. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε τώρα που εγώ είμαι ο πομπός, μπορώ να προσπαθήσω να σας πείσω επικαλούμενος το πόσο καλός είμαι. Είμαι καλός στη δουλειά μου, είμαι καλός στη συμπεριφορά μου, είμαι σε οτιδήποτε ως πάνω. Και να προσπαθήσω να σας πείσω ότι αφού γενικά με ξέρετε είμαι καλός, πιστέψτε με και σε αυτό που σας λέω τώρα. Δεύτερη περίπτωση είναι η επίθεση στο ήθος ενός αντιπάλου. Αυτό το χρησιμοποιούν πολύ οι πολιτικοί. Η περίπτωση αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλει κάποιος, όχι να προβάλλει τα δικά του ατομικά, προσωπικά, θετικά χαρακτηριστικά, αλλά να προβάλλει τα αρνητικά του άλλου,
της άλλης περίπτωσης. Οι πολιτικοί το κάνουν πολύ απλά, λέγοντας ψηφίστε εμένα γιατί ο αντίπαλός μου είναι κακός. Είναι ανίκανος, είναι διεφθαρμένος. Επιτίθενται λοιπόν στον αντίπαλο και λένε στο κοινό τους ότι ξέρετε, ακολουθήστε εμένα γιατί είμαι μια επιλογή καλύτερη από την άλλη που έχετε απέναντί σας. Ή μάλλον γιατί η άλλη επιλογή είναι χειρότερη. Είναι το αντίστροφο εντελώς από το προηγούμενο, έτσι. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι ακολουθήστε με εμένα επειδή είμαι καλός. Στην περίπτωση της επίθεσης στο ήθος είναι το ακολουθήστε εμένα επειδή ο άλλος είναι κακός. Υπάρχει και η επίκληση στο ήθος του πόμπου, αλλά δεν την πολύ διδάσκουμε, γιατί δεν είναι και πολύ συνηθισμένη, ούτε έχει μεγάλη αποδεικτική αξία. Είναι η περίπτωση που ο μιλών ή ο γράφων λέει στο κοινό του «Εσείς που είστε τόσο καλοί, θα με πιστέψετε». Δεν έχει μεγάλη αποδεικτική αξία, όπως είπα και πριν, οπότε την αφήνουμε στην άκρη. Και πάμε τώρα στην επίκληση στην αυθεντία. Επίκληση στην αυθεντία σημαίνει ότι ξέρετε, πιστέψτε εμένα για την άποψη που σας παρουσιάζω, δεν τη λέω μόνο εγώ, τη λέει και ένας πολύ πιο σπουδαίος από μένα, ο Σοκράτης, ο Αϊνστάιν. Επικαλούμε δηλαδή κάποιον πιο σημαντικό από μένα, με τον οποίο όμως έχω την ίδια θέση, ή τουλάχιστον αυτό λέω στο κοινό μου, γι' αυτό πιστέψτε με. Στην περίπτωση της επίκλησης στο ήθος του πόμπου, τα μέσα πειθούς είναι η αυτοπροβολή. Θετικοί χαρακτηρισμοί στο εγώ αλφα ενικό ή στο εμείς, στο αλφα πληθυντικό. Στην επίκληση στο ήθος περίπτωση επίθεσης στον αντίπαλο, έχουμε αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τον άλλον, που αναφέρονται στην προσωπικότητα, που αναφέρονται στην προσωπική του ζωή, στην ιδιωτική του ζωή ενδεχομένως, που θεωρείται ανήθικο αλλά συμβαίνει, στην δημόσια ζωή του, δηλαδή στον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στο σύνολο κλπ. Τέλος, στην επίκληση στο ήθος περίπτωση επίκληση στην αυθεντία, τα μέσα πειθούς είναι η αναφορά σε ειδικούς, σε μεγάλες μορφές της ιστορίας, της επιστήμης, της τέχνης και άλλα. Είχαμε πει όμως νωρίτερα να κρατήσετε έναν αστερίσκο στο μυαλό σας όσον αφορά την αυθεντία. Την συναντήσαμε στην επίκληση στη λογική για πρώτη φορά ως ένα μέσο πειθούς υποκατηγορία των τεκμηρίων. Είδαμε λοιπόν το τεκμήριο της αυθεντίας στον τρόπο πειθούς που ονομάζεται επίκληση στη λογική. Εδώ είμαστε στην επίκληση στο ήθος. Έναν άλλο τρόπο πειθούς και πάλι βλέπουμε την αυθεντία ως μία από τις επιλογές. Σε τι διαφέρει λοιπόν η επίκληση στην αυθεντία εδώ από την αυθεντία ως τεκμήριο στην επίκληση στη λογική? Ας κλείσουμε τη σημερινή μας παράδοση με αυτό. Σε τι διαφέρει λοιπόν η επίκληση στην αυθεντία ως υποκατηγορία της επίκλησης στο ήθος από το τεκμήριο της αυθεντίας που συναντήσαμε στη λογική? Διαβάστε μαζί μου τις ερμηνείες. Επίκληση στην αυθεντία. Ο γράφων επικαλείται κάποια λόγια, μια ρίση, μια άποψη κάποιου σημαντικού και αναγνωρίσιμου ανθρώπου, όχι απαραίτητα πάνω στο αντικείμενο της ειδικότητάς του. Έχει μικρή ή μέτρια αποδεικτική αξία. Όταν λοιπόν χρησιμοποιώ την αυθεντία στην επίκληση στο ήθος, ότι την άποψη που λέω εγώ για την ειρήνη την είπε και ο Αϊνστάιν. Υπάρχει μια ρίση του Αϊνστάιν που αναφέρεται στην ανοησία του πολέμου. Ναι μεν το κοινό μου εισπράττει αυτήν την τοποθέτηση ως αρκετά πιστική, ενδεχομένως μάλλον την εισπράττει ως πιο πιστική, αλλά η ειρήνη δεν ήταν ο τομέας ειδίκευσης του Αϊνστάιν. Απλά ήταν σημαντικός άνθρωπος και τίνουμε τους σημαντικούς ανθρώπους να τους ακούμε ακόμα και σε θέματα έξω από την ειδικότητά τους. Δεν είναι όμως, ξαναλέω, ειρηνιστής, δεν είναι ανθρωπολόγος, δεν είναι κοινωνιολόγος ο Αϊνστάιν, δεν είναι καν πολιτικός. Ήταν ένας φυσικός. Τα λόγια του έχουν μεγάλη αποδεικτική αξία, κυρίως στον τομέα της επιστήμης.
Αν λοιπόν είχαμε επικαλεστεί τον Αϊνστάιν ως επιστήμονα, τότε θα βρισκόμασταν στην άλλη περίπτωση. Στο τεκμήριο της αυθεντίας. Διαβάστε μαζί μου. Ο γράφων επικαλείται κάποιον σημαντικό και αναγνωρίσιμο άνθρωπο, κάποιον ειδικό πάνω στο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται. Στην πραγματικότητα επικαλείται το έργο και τη γνώση του ανθρώπου τον οποίο επικαλείται. Στην περίπτωση αυτή η αποδεικτική αξία είναι υψηλή. Αν λοιπόν επικαλεστώ τον Αϊνστάιν όχι στην ειρήνη αλλά στην φυσική, στην συνθήκη κατά την οποία τα σώματα έλκονται μεταξύ τους, την δομή του κόσμου, του σύμπαν κτλ. Τότε η επίκληση στο όνομά του καθιστά την επιχειρηματολογία αδιαμφισβήτητη. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την γνώση, τη θεωρία, την αντίληψη ενός ειδικευμένου επιστήμονα πάνω στον τομέα της ειδικότητάς του? Κανείς. Άρα, όταν απλά παρουσιάζουμε μία άποψη για ένα καθημερινό θέμα ενός σημαντικού ανθρώπου, τότε βρισκόμαστε στην επίκληση στην αυθεντία, υποκατηγορία της επίκλησης στο ήθος και η αποδεικτική αξία δεν είναι μεγάλη. Όταν επικαλούμαστε τον ειδικό, τον επιστήμονα, πάνω στο αντικείμενό του, τότε η αποδεικτική αξία είναι υψηλή και η περίπτωσή μας ονομάζεται επίκληση στη λογική με το τεκμήριο της αυθεντίας. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ. Θα σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Στην περιγραφή θα φροντίσω να υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα αρχείο για να μελετήσετε, να τα δείτε γραμμένα με άλλο τρόπο και ίσως λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά που είπαμε σήμερα, και θα φροντίσω να υπάρχει και ένα φυλάδιο με ασκήσεις πάνω σε τρόπους και μέσα πειθούς, το οποίο μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μου και να μου τα στείλετε να σας πω τη γνώμη μου. Θα ακολουθήσουν και άλλες παραδόσεις πάνω στους τρόπους και μέσα πειθούς και ειδικότερα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση πάνω στην αξιολόγηση των συλλογισμών και των τεκμηρίων, όπου θα χρειαστεί να αφιερώσουμε χρόνο και να δουλέψουμε αρκετά προσεκτικά. Γεια σας.